Πέρο, να μην αδικήσουμε τον κύριο Πέρο. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος ποια είναι? Ναι, εμείς καταθέσαμε πρόσφατα την πρόταση του κόμματος στη Βουλή. Τροπολογία, ναι. Και τώρα όσο και αν διαφωνείτε, την καταψηφίσατε και οι δυο σας. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν τέθηκε για ψηφοφορία. Είναι ο νόμος της Βουλής που τα λέει, ο οικονομισμός της Βουλής. Εντάξει, την καταψηφίσατε και οι δυο σας που μιλούσε. Δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Τι να καταψηφίσει κάτι. Επέτρεψε μου, Δημήτρη, θα σε λέω, Δημήτρη, δεν πειράζει νομίζω. Την καταψηφίσατε και οι δύο. Τι έλεγε λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Αυτό με κάνει. Να μιλήσουμε με αυτό. Δεν μου θυμίσει η Γενική Συνέλευση Ειδητών. Να ακούσουμε την πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση τι έλεγε. Έλεγε για να σταματήσει κάθε αναγκαστική εκτέλεση πληστηριασμού από τις τράπεζες και όποια άλλα ιδρύματα. Και αυτό έβαζε ορισμένα κριτήρια. Ποια ήταν τα κριτήρια? Όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε παιδί. Πολύ απλά. Μιλάμε λοιπόν για τους πληστηριασμούς των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Δηλαδή, δεν συζητάμε. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου. Να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει και ρωτήστε μετά. Και πέντε για κάθε παιδί. Μάλιστα. Τη διάβασα, τη διάβασα. Μάλιστα, άμα τη διαβάσετε. Δηλαδή, με δύο παιδιά, 50.000. Μάλιστα. Άρα το ΚΚΕ πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με 50.000 τι είναι, φτωχοί, πλούσιοι, τι είναι. Τώρα να σας πω. Το 40.000 για πείτε μας εσείς που το λέτε, με ρωτάτε τι είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά είναι. Βέβαια είναι πολλά λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια είναι πολλά λεφτά. Για μια τετραμελή οικογένεια είναι πολλά λεφτά. 40.000. Κάτι γνώμη. Έτσι όπω είναι σήμερα, πόσο όπως φέρατε. Φτωχοποιηθεί μέσα από τα άξια. Βίστε. Πόσοι παίρνουν δηλαδή. Κάθε φορά το ίδιο. Εδώ λέμε ότι μπορεί να ζήσει ο Κόρμαν με τα 600 ευρώ. Με 50.000. Κύριε Παπαδημητρίου, εκπρόσωπε τη Νέα Δημοκρατία. Ευάλωτο είναι ο άλλο με 50.000. Ο κύριο Χατζησοκράτη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να ζήσει με τα 500 και τα 600 ευρώ δεν ευθύνεται ο κόσμος. Είναι ευθύνη των πολιτικών των δικών σας. Ούτε με 1.000 ευρώ εσείς μπορεί να ζήσει. Βεβαίως. Ναι. Εσείς τους στοχοποιήσατε. Όχι οι εργαζόμενοι. Και με 1.000 είναι 30.000, όχι 50 που βάζει το ΚΚΚ. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Επειδή και οι δυο σας έχετε, ενώ τα κόμματά σας, έχετε σοβαρές ευθύνες. Γιατί? Γιατί με Νέα Δημοκρατία, να σας θυμίσω, φέρατε το πτωχευτικό κώδικα. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα εξής. Χαρακτηριστικά τα οποία νομίζω είναι γνωστά σε όλους. Θα τα επαναλάβω γιατί έχει σημασία να επαναλαμβάνουμε. Γιατί είναι κριτήριο το τι έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κόκκινα δάνεια τα έδωσε στα φανς. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ούτε αυτό αμφισβητείται. Ποινικό αδίκημα όποιος αγωνίζεται ενάντια στους πληστηριασμούς. Ιδιώνει, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό ήταν κοστούμι για το λοιπόν, λαφάνι. Μισό λεπτάκι κύριε Παπαδημητρίου. Και το συμπληρώνει λοιπόν και η δική σας κυβέρνηση με τον πτωχευτικό κώδικα και ήρθε και έδεσε. Και μάλιστα τώρα, επιτρέψτε μου, αξιοποιείτε και ορισμένες... Να βάλουμε ορισμένες... και κάποιο ερώτημα. Ορισμένες έννοιες. Χαίρεστε που δουλεύουμε μόνοι μας. Είναι αυτό διαχειριζόμενο. Έχει δίκιο και ο Σπουδαλάκης. Εργαζόμαστε κι εμείς για το μεροκάματο, να ξέρετε. Ορισμένες έννοιες όπως παραδείγματος χάρη, ευάλωτο τον νοικοκυριά. Τι σημαίνει ευάλωτο νοικοκυριό? 50.000 δεν σημαίνει. Αφήστε με να. Λοιπόν. Να το κλείσουμε όμως, κύριε Πέρο. Okay. Όχι, να το κλείσουμε. Γιατί σταματάω εδώ. Το ευάλωτο νοικοκυριό λοιπόν είναι τα 40 συμπέντε. Σταματάω εδώ, σταματάω εδώ, γιατί νομίζουμε ότι και οι δύο κυβερνήσεις που πέρασαν, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, έφεραν την κατάσταση εδώ που την έφεραν και τώρα. Να βάλω την ερώτηση επί του παρόντος που λέει. Να σταματήσουμε χωρίς να προσπαθήσουμε. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώνουμε και λέμε καθαρά ότι δεν πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί με βάση την πρόταση που έκανε το ΚΚΕ στη Βουλή και να αποτελέσει ένα κριτήριο η στάση των δύο κομμάτων, των τριών κομμάτων, γιατί όλοι μαζί τα ψήφισαν οι υπόλοιποι, για τις εκλογές. Γι' αυτό εμείς ζητάμε από τον κόσμο να ενισχύσει τη μοναδική δύναμη η οποία θα είναι και την επόμενη μέρα της κυβέρνησης παρούσα, το ΚΚΕ, να είναι δυνατό το ΚΚΕ, να είναι δυνατό το εργατικό κίνημα, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι πληστηριασμοί.